Για καθίστε εδώ, ε. Λοιπόν. Εδώ τελείωσε αυτή η εκδήλωσή μας. Και όπως είδατε ήταν μια εκδήλωση... αφιερωμένη. Λοιπόν, αφιερωμένη στη μουσική του ελληνικού κινηματογράφου, εκείνο το οποίο εμένα μ' άρεσε, γιατί και εγώ την είδα ολοκληρωμένη τώρα όπως και εσείς. Είναι ότι τα παιδιά τα είπαν όλα, χωρίς να μιλήσουν. Εκφράστηκαν έντονα, με πάθος, με διάθεση και θα έλεγα με έμπνευση. Εγώ θέλω, έσα, έλα λίγο, έσα, θέλω να χειροκροτήσετε αυτή που εμπνεύστηκε το θέμα. Γιατί όλοι ψάχνουμε να βρούμε καινοτομία να κάνουμε τέτοιο καινούργιο. Το έκανε η Έλσα. Θα ήθελα βέβαια, γιατί είπαμε και προηγουμένως ότι άξιζε παραστάτες η εκπαιδευτική του σχολή, να έρθουν εδώ οι εκπαιδευτικοί να τους χειροκροτήσετε. Παιδιά, ελάτε. Γιάννη. Ελάτε, πάνω σας παρακαλώ. Έλα, Κατερίνα. Ελένη, Νάνση. Είναι οι ακούραστοι εργάτες του σχολείου. Που παρά όλα τα προβλήματα, όλη την κρίση που βιώνουμε όλοι μας, ξεπερνούν τον εαυτό τους για να δώσουν όχι μόνο αγωγή στα παιδιά, αλλά και το μάθημα της χαράς και το χαμόγελο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, αυτό το σχολείο, σε αυτό το σχολείο υπάρχει και το έχω πει χίλιες φορές μια απόλυτη αρμονική συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων θέλει να δώσει μια πλακέτα στα παιδιά της 6ης Δημοτικού ως αναμνηστικό για να θυμούνται το σχολείο τους, τους δασκάλους και τις δασκάλες τους και ό,τι έχουν βιώσει. Όμως, θα ήθελα να έρθει εδώ η πρόεδρος του Συλλόγου, η Ελένη. Η Ελένη, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι οι ακούραστοι εργάτες, οι αφανείς θα έλεγα, που κάθε μέρα προσπαθούν να δώσουν ό,τι μπορούν να δώσουν για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Ελένη, θα ήθελα να πεις δύο λόγια. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ελπίζουμε να ευχαριστηθήκατε την εκδήλωση των παιδιών. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία και ελπίζουμε και εσείς το ίδιο. Δεν θέλω να πω πολλά. Θέλω μόνο να πω ένα ευχαριστώ εκτός από όλους εσάς, τους χορηγούς μας, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Χορηγοί για την απόψινή βραδιά ήταν η Παρισίδης ΑΕ, τα κρεοπολία Μανιάς, Ουλός, Χρήσης, Δημητρία, Γουρλάς και Βάρκας και φυσικά οι εταιρείες αναψυκτικών και ποτών Τριτσάρης, Νατούργα Λαθρής και Φακοφύλης. Παρακαλούμε τα παιδιά της έκτης να έρθουν εδώ. Δυστυχώς τα παιδιά μας μεγάλωσαν. Του χρόνου θα είναι γυμνάσιο. Είμαι και εγώ μία από αυτές τις μάνες. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Του χρόνου ελπίζω να μπορέσουμε όλοι να τα αποκριθούμε όπως τόσοι άλλοι πριν από εμάς. Τα όνοματα του λέγεται. Ναι.